φάμε, να πιούμε. Η καραντίνα, καραντίνα, αλλά και η ψισταριά, ψισταριά. Τι κι αν στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα η πολυπόθητη χαλάρωση των μέτρων, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, τα κάρβουνα πήραν φωτιά. Μπορεί οι παρέες φέτος να ήταν μικρότερες και το γλέντι να περιορίστηκε σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, το κέφι όμως δεν έλειψε. Τι φτιάχνετε σήμερα? Το παραδοσιακό αντικριστό. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία, τίποτα άλλο. Ψήνουμε εδώ, αντικριστό, μπριζόλες, παραδοσιακό. Έχει μαζευτεί παρέα? Παρέα, αλλά κρατάμε τις αποστάσεις. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια είναι δύσκολα. Δύσκολες οι εποχές. Τώρα όλα καλά. Αλλά κρατάτε τα μέτρα όπως μπορεί. Ναι, τα κρατούμε όσο μπορούμε. Είμαστε οικογενειακός. Ντολμαδάκι και κάθε λογής καλό βρέθηκε στο πασχαλινό τραπέζι των κριτικών, συνοδεύοντας και φέτος το αρνί. Ενώ πολλές ήταν οι οικογένειες που έκαναν το παραδοσιακό κριτικό αντικριστό στην αυλή του σπιτιού τους. Αποστάσεις κρατάτε? Πάντα, πάντα. Με τα τέστα πάντα, όλα έτοιμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, όλο τον κόσμο. Παραδοσιακά καλτσουνάκια κοσμούσαν το πασχαλινό τραπέζι και αυτή τη χρονιά, ενώ οι κριτικοί δεν παρέλειψαν να τσουγκρίσουν και τα κόκκινα αυγά όπως προστάζει το έθιμο. Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος, με το σκηνικό να είναι άκρος ανοιξιάτικο. Τι κρέας? Κοτόπουλο, παϊδάκια, ό,τι μπορούμε. Εδώ ψήνουμε αρνί, ψήνουμε μπιφτέκια. Σήμερα έχουμε καλό καιρό, κάνει λίγο ζέστη. Ευχή όλων φυσικά είναι να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν συντομότερα στην κανονικότητα και του χρόνου το πασχαλινό τραπέζι να μην έχει περιορισμούς και αποστάσεις. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.